Αθήνα. Κόσμος θάλασσα, αμάν, αμάν, όλος ο κόσμος θάλασσα. Όλος ο κόσμος θάλασσα, σε σύσε τα χρογιάλι, ο φουπουράκι μου, σε σύσε τα χρογιάλι. Ανάθεμα, ανάθεμα σας κύματα, σας κύματα. Στα Λάσα, με τον Μάριο Δαριβιανάκη στο μικρόφωνο του Κρήτη FM 87.5. Μαζί μας στην κονσόλα ο Δημήτρης Σισοβέργης. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-51-22-159. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kritifm@gmail.com και στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικά γράμματα «Όλος ο κόσμος θάλασσα». Μέσω διαδικτύου μας ακούτε στο www.kritifm.com. Σιγά σιγά θα καλωσορίσω κατευθείαν το φίλο και συναθλητή και όλα, τον Νίκο τον Τερμπεντέρη. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάριε. Λοιπόν, ο Νικόλας έλειπε αρκετό καιρό λόγω καραντίνα στην Βόρεια Εύβοια, κατάγεται από εκεί. Ασχολείται με το casting, ασχολείται με την καθετή, το γνωρίζει πολύ ο κόσμος του ψαρέματος. Σήμερα όμως τον έχουμε εδώ φιλοξενούμενο για να εστιάσουμε λίγο στη Βόρεια Εύβοια, θα έλεγα, το οποίο είναι και ένας παρότοπος πολύ ιδανικός. Πες μας δύο πράγματα για σένα πρώτα, με τι ασχολείσαι, τι είναι το ψάρεμα και προχωράμε. Καταρχήν να ευχαριστήσω εσένα, Μάριε, και το σταθμό, τον Κρήτη FM, γιατί, εντάξει, εγώ δεν έχω εμπειρία από όλα αυτά, αλλά ήταν πολύ ευχάριστη η επικοινωνία μαζί σου. Λοιπόν, εγώ, όπως ξέρεις, κατάγομαι από τη Βόρεια Εύβοια, μεγάλωσα εκεί, ασχολούμαι με δύο τεχνικές ως επιτοπλίστων που έχουν να κάνουν με τη βάρκα καφετή και το κάστινγκ. Και όταν με κάλεσες για να με προσκαλέσεις στην εκπομπή σου, είπαμε μήπως μπορέσουμε να δώσουμε 5 οδηγίες σε φίλους που θα θέλουν να επισκεφτούν τη Βόρεια Εύβοια για να μπορέσουν να κάνουν ωραία ψαρέματα, αφού είναι και πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Τώρα, αυτό βέβαια θα μας και κουβέντα από τους φίλους, ερωτήσεις που μπορεί να μας κάνουν. Θα πούμε εμείς κάποια πράγματα βασικά. Βέβαια. Καταρχήν ήδη γίνεται ένας ψιλοχαμός στα μηνύματα σελίδα μας. Αναφέρω και 2-3 ονόματα έτσι για αρχή: Βασίλης Μπούλτης, Στέφανος Βενέδης, Ανδρέας Μάγειρας, Παύλος Καμπίτσης, ο Νότης ο Κατσαρός, ο Ηλίας, ο Αντώνης ο Στέλλας, όπως πάντα παρών, ο Κώστας ο Κοτρότσος, Παύλος Ανεστίδης, Κωνσταντίνος, Δημήτρης Πνευματικός, από διάφορες περιοχές Ελλάδος. Πολύ σημαντικό, η ανταπόκριση ανάμεσα στην εκπομπή μας. Καταρχήν, συγγνώμη, όλα τα παιδιά τα γνωρίζω προσωπικά, είναι πολύ καλοί φίλοι. Να τους ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Ψαρεύουμε, έχουμε ψαρέψει πολλές φορές μαζί. Ναι, η αλήθεια είναι έχουμε βρεθεί και παρέα και σε αγώνες και σε ψαρευτικές συναντήσεις και σε δικά μας ψαρέματα που σε αυτά περνάμε και καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Ωραία. Μάριε, εσένα σε ξέρω πολλά χρόνια. Έχεις ανέβει στη Βόρεια Εύβοια. Ναι, εγώ να πω την αλήθεια. Πολλά χρόνια ήμουνα σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Εύβοια, εκτός από μια ψαρευτική συνάντηση που είχα κάνει το 2009 με 60 άτομα σχεδόν και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, με πλούσια δώρα. Πέρασε ο κόσμος ωραία, αυτό είναι σημαντικό, αλλά γενικά κάθε Σαββατοκύριακο, κυρίως στους ωραιούς, ήμουνα για το αγαπημένο μου χόμπι και κυρίως για το εγγλέζικο, το οποίο έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις.
Εσύ έχεις μεγαλώσει και εκεί, ψάρευες και τώρα λόγω των συνθηκών εκεί. Κοίταξε, εγώ αντικειμενικός δεν μπορεί να είμαι, γιατί μεγάλωσα στην Εβία. Εντάξει, γενικά όλη η Ελλάδα είναι ωραία. Από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, η Ελλάδα μας έχει παντού ομορφιές, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θα ήθελα να πω σε όλους τους φίλους που μπορεί να θέλουν να επισκεφτούν τη Βόρεια Εβία, πρώτα απ' όλα πώς θα έρθουν. Η Βόρεια Εβία είναι προσβάσιμη και οδικώς μέσω Χαλκίδας από την Νότια Ελλάδα για όσους φίλους θέλουν να την επισκεφτούν από την Αθήνα, αλλά έχει και ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω Αρκίτσας στο 150 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. 145 για την ακριβία. Ναι, βάσε, περίπου. Να το παίξω και λίγο ξύπνο. Και έχει και σύνδεση από τη Βόρεια Ελλάδα μέσω Γλύφας Αγιώκαμπου. Ναι. Εγώ από ό,τι ξέρω έρχονται γενικά στη Βόρεια Εβία για ψάρεμα και από Στερεά Ελλάδα και από Αττική, έτσι. Πάρα πολλά άτομα, γιατί έχει το εξής καλό η Βόρεια Εβία. Είναι σχεδόν στο κέντρο της Ελλάδας. Ναι. Με αποτέλεσμα κάποιος... Το μοιράζει. Ναι, δύο ώρες, τρεις ώρες διαδρομή την κάνεις εύκολα. Δεν είναι δηλαδή μια εκδρομή δύσκολη να την κάνεις. Από κάποιος. Αθήνα είναι σχεδόν 2,5 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Στο χαλαρό, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνεις. Τρεις ώρες θα έλεγα εγώ. Βόλτα πάμε. Ναι, τρεις ώρες. Και το καραβάκι από Αρκίτσα κάνει 40 λεπτά. 45 λεπτά. Έχει πάρα πολύ τακτική συγκοινωνία, ανά μία ώρα νομίζω. Και βγαίνει η Διψώ και από εκεί είναι ένα τέταρτο η ΟΡΕΗ. Η ΟΡΕΗ, ας πούμε, ναι, γενικά. Ναι, πύργος ναι, ΟΡΕΗ, όπου ναι. Βρίσκεσαι και στην περιοχή ναι. Εσύ. Εγώ θα ήθελα να... Όποιος θέλει μπορεί να τον φιλοξενήσει ο Νίκος. Έχω δωμάτια. Δεν θα πληρώσει πολλά. Πολύ ωραία. Εγώ ήθελα να πω στους φίλους που μπορεί να θέλουν να την επισκεφτούν τη Βόρεια Εβία, ότι αναλόγως βέβαια και την τεχνική, αν παράδειγμα μιλήσουμε για το casting, ότι θα τα πούμε αυτά, ναι, έχει τα πούμε. Κομμάτια διάφορα που αναλόγως τι θέλει να ψαρέψει μπορεί να επισκεφτεί. Λοιπόν, επειδή θέλω να κάνω εγώ την εκπομπή και σε βλέπω πήρες φορά, άρχισες. Λοιπόν, εγώ έχω σημειώσει 5 πράγματα, γνωρίζω 2-3 βασικά πράγματα για την περιοχή, αλλά για τους φίλους που ενδιαφέρονται και πιστεύω είναι πολλοί ή ήδη έχουν επισκεφτεί πολύ τη Βόρεια Εβία, σίγουρα. Να ξεκινήσουμε λίγο... Με τη μορφολογία βυθών της Βόρειας Εβίας. Ναι, ναι. Και σημαντικό. Να μου πεις δηλαδή από ποιο κομμάτι και πάνω θα εστιάσουμε. Κοίταξε να δεις. Βυθούς έχει όλων των ειδών η Βόρεια Εβία. Έχει από αμμούδες, έχει από ανάμεικτους βυθούς, έχει από απότομους με βαθύ, πολύ κοντά στην ακτή αποχές, τραγάνες. Τώρα βέβαια κάθε βυθός φιλοξενεί και τα ανάλογα ψάρια, έτσι. Πάντως κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν όλοι οι βυθοί στη Βόρεια Εβία φιλοξενούν ένα ψάρι το οποίο κυνηγάμε περισσότεροι και είναι η τσιπούρα. Δηλαδή ο βυθός, να το πω έτσι, αποτελείται και από... Θες να το πιάσουμε λίγο να σου πω τις περιοχές για να καταλάβουν και φίλοι... Αν κυνηγήσουν ψάρια, τι θα κυνηγήσουν. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα το εστίαζα, θα το χώριζα το κομμάτι της Βόρειας Εβίας από τη λίμνη Εβίας και μέχρι τα Λουτρά Εδιψού, όπου οι βυθοί είναι απότομοι, με απότομα νερά βυθίζονται πολύ γρήγορα. Μετά από τα Λουτρά Εδιψού και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με γιάλουτρα, λιχάδα, φαροβασίλινας, Γρεγολίμανο, που είναι πιο ομαλή βυθή, και μετά από εκεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που εκτείνεται από τον Αγιώκαμπο Εβίας, Ωραιούς, Πύργο, Πευκή, που είναι αμμούδες με διάσπαρτες φυκιάδες. Ναι, λίγο ανάμεικτη βυθή. Ωραία, από... Και μετά έχουμε και το Αιγαίο, έτσι, τη μεριά Αγία Άννα, Στροφιλιά ναι. κτλ, που είναι αμμούδες ως επιτοπλίστων, κομμάτια τέτοια. Τώρα, στα ρεύματα τι γίνεται? Στα ρεύματα, κοίταξε να δεις Μάριε, πρέπει να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες κατασκευές σε αρματοσχές, να έχουμε κάποια πιο ψηλά εργαλεία, γιατί η Εβία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ναι, μεν έχει πολύ ωραία κομμάτια και πολλά ψάρια, αλλά τα ρεύματα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για πολύ κόσμο που θέλει να παραψαρέψει. Για όλο το χρόνο, να το πω έτσι. Κοίταξε να δεις, εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι όσοι φίλοι θέλουν να επισκεφτούν τα μέρη μου να κοιτάνε μια εφαρμογή, οποιαδήποτε εφαρμογή στο κινητό που έχει να κάνει με τις φάσεις της σελήνης. Δηλαδή
Η σελήνη επηρεάζει κατά πολύ τα ρεύματα σε μένα επάνω. Δύο φάσεις της σελήνης, δύο φορές το μήνα, είναι αυτές που έχουν τα λιγότερα ρεύματα. Είναι το πρώτο τέταρτο, αν δηλαδή κάποιος ψάξει σε μια εφαρμογή να δει ποια είναι η φάση της σελήνης αυτή που λέω, θα το βρει εύκολα. Είναι το πρώτο τέταρτο και το τρίτο τέταρτο. Εκεί τα ρεύματα είναι λιγότερα. Βέβαια τα ψάρια δεν τσιμπάνε και πολύ, έτσι, τότε. Ίσως πρέπει να πάει λίγο πριν από αυτή τη φάση ή λίγο μετά από αυτή τη φάση. Να έχουν κινήσει λίγο τα ρεύματα ώστε να τσιμπάνε καλύτερα τα ψάρια. Ωραία. Αυτό θα έλεγα εγώ. Πολύ ωραία. Επειδή πρέπει να λέμε και τον κόσμο που μπαίνει. Γιώργος Δημητριάδης, Κώστας Χρυσαφούδης, Δημήτρης Λιβαδάς, Γιώργος Κωνσταντέλος, Πλάτων Καμαρόπουλος, ο αδερφός σου. Αδερφός. Αντώνης Δέρος, καλησπέρες από Χίο λέει. Ο Δημήτρης ο Δημπούλιακας, ο Γιώργος Αποστολίδης, Μπάμπης Μανιάς, να είμαστε από Κρήτη. Από διάφορες περιοχές, Νικόλας Τραϊανός. Γεια σου Νικόλα. Όλα γνωστά παιδιά, όλα γνωστά. Ο Διμπουρλιάγκας μόνο είναι λαρέφ λέει, δεν ξέρω τώρα γιατί το λέει. Δημήτρης Πνευματικός, θα πω 2-3 ονόματα ακόμα. Ναι. Χρήστος Κουζούλογλου. Ο Δημήτρης Οντουνέτας έχει στείλει μέσω email του σταθμού μας. Ο Παντελής ο Μάρκου, Λαβράκιας. Γνωστός Λαβράκιας. Κουζούλογλου Χρήστος, ναι, τον είπαμε. Τον είπα τον Χρήστο, ναι. Τώρα μα ξεχνάμε κάποιον, συγγνώμη. Ο Παύλος ρωτάει ποιες τεχνικές μπορούμε να κάνουμε στη Βόρεια Εύβοια. Παύλο, όλες τις τεχνικές μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, ας πούμε, παράδειγμα που έφυγα εγώ από πάνω, στα Λουτράια Διψού είχε πάρα πολύ, πολύ ωραία μαγιάτικα. Με spinning, ας πούμε, ή με σοτζίγκινγκ. Έχουν βγάλει και διάφορα βιντεάκια από εκεί. 10 κιλά βγήκε πρόσφατα τώρα μαγιάτικο. Έχει πολύ ωραία ψάρια. Οκτώβρη-Νοέμβρη, ας πούμε, το spinning είναι, επειδή ξέρω ότι ο Παύλος κάνει spinning. Εντάξει, είπαμε. Γενικά προσφέρεται και για εγγλέζικο. Εγώ, ας πούμε, πήγαινα για εγγλέζικο πάνω, έτσι. Ναι. Απλά επικεντρωθήκαμε με βάση τον καλεσμένο στο casting και, και στην καθετή, έτσι. Αν μπορούμε να δώσουμε όμως και καμιά πληροφορία γνωρίζοντας πράγματα για άλλους φίλους, πολύ ευχαρίστως. Έχει και spinning, Παύλο, πάρα πολύ καλό πάνω. Έχει. Και για λαβράκια το χειμώνα, πολύ ωραία στους υδροβιότοπους. Και κοκάλια, έχει ψαράκια για spinning, πολύ ωραία μέρη. Ωραία, μιας και το φτάσαμε εκεί, από ψάρια να το πω έτσι, τι κρατάει πιο συχνά η περιοχή, να το πω, η μόνιμα ψάρια, θα μας τα βάλεις εσύ σε κατηγορίες. Θέλουμε δηλαδή τι υπάρχει σχεδόν όλο το χρόνο και κατά περιόδους τι παίζει. Μάρια, κοίτα, επειδή η ιδιαιτερότητα του μέρους και δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να υπενιχθώ κάτι. Και δεν ψάρια έπια στην καραντίνα, ναι. Επειδή μας ακούνε και πολύ. Ακούω και ο Παντελής και δεν θέλω, ο Μάρκο. Λοιπόν, ο Παντελής δεν έχει πάει ποτέ, κύριε. Ναι, σίγουρα. Απλά το μαθαίνουμε με 2 χρόνια μετά. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, έχει ένα πολύ καλό η Βόρεια Εύβοια. Δεν μπαίνει ανεμότρατα. Υπάρχει κάποιος λόγος δηλαδή. Απαγορεύτηκε. Ναι, ισχύει δηλαδή αυτό. Αποτέλεσμα να έχει πάρα πολλά ψάρια, πολλά είδη ψαριών και φυσικά. Με σωστή μεσήνεση. Κοίτα, έτσι όπως ακούει ο κόσμος, μην φύγει το βράδυ, μην κλείσει η εκπομπή. Εντάξει, είναι όλα και θέμα μέρας και θέμα, όπως είπες, φεγγάρι, ρεύματα, όλα έτσι. Εννοείται, αλλά έχει πάρα πολλά είδη ψαριών. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, σκαθάρια, τσιπούρες, τσιπούρα, πάρα πολλές τσιπούρες. Λαβράκια. Λαβράκια, έχω καταλάβει όμως ότι πολύ μεγάλα δεν παίζουν. Παίζουνε. Άρα δεν ξέρω να τα πιάνουμε μάλλον εμείς. Φέτος βγήκανε. Κοίτα, αν μιλάμε για μεγάλα, εγώ εντάξει, θεωρώ 5 κιλά, 4 κιλά. Ναι, είναι καλά. Δεν είναι καθημερινό φαινόμενο, αυτό θέλω να πω, ρε παιδί. Την εποχή. Οι τσιπούρες κρατάει, το ξέρω το μέρος. Ναι. Μελανούρια στο εγγλέζικο έχουν γίνει απίστευτες ψαριές. Ναι, φέτος το χειμώνα, από φύλλο, με κόντρα καιρό, δίπλα από τους ωραίους, βγήκανε φοβερά λαβράκια. Με spinning. Πολύ ωραία λαβράκια, έτσι. 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, πολλά κομμάτια. Χειμώνα όμως. Μιλάμε για casting πάντα και spinning καταστάσεις. Αυτό ήταν spinning. Casting, τα γνωστά, ξέρεις, έχουμε εκεί τώρα το δάσκαλο, τον Γιάννη το Παθανασίου, με πολύ άγκιστρα, μεγάλους μέτρα. Έχει βγάλει πάρα πολύ ωραία ψάρια και μεγάλα, πολύ μεγάλα λαβράκια, έτσι. Τσιπούρες τώρα... Στην καθετή τι ψάρια παίζουν, Στην καθετή... Από μικρά μέχρι μεγάλα, έτσι, δεν μας ενδιαφέρει μόνο τσιπούρες, τα λιθρινά και τα μαγιάτικα. Ναι. Έχει πάρα πολύ ωραία και πολλά είδη από κόκκινα, τσαούσια, λιθρινιά, φαγκρόπουλα. Τι να σου πω τώρα, σκαθάρια.
Εγώ έχω πετύχει, ας πούμε, περιόδους με πολλές τσερούλες, γόπες και τέτοια. Έτσι. Είναι ψάρια ναι. καθετήσια αυτά, μην τα αποκλείουμε. Ναι, δηλαδή. Ναι. Εκεί είναι η εποχή που από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο για κάποιους είναι λίγο εκνευριστική η εποχή, γιατί έχει πάρα πάρα πολλές τσερούλες. Και εντάξει, λίγο ξέρεις, αν θες να πιάσεις άλλα ψάρια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ένας που ασχολείται με γόπες, τσερούλες και τέτοια θα διασκεδάσει τέλεια. Δισεκατομμύρια. Όπου έχω φύγει. Δισεκατομμύρια. Και καλαμάρια. Πολλά καλαμάρια. Πολλά καλαμάρια. Εσύ λόγω τη καραντίνα έπιασε κανένα καλαμάρι φέτος? Όχι, δεν κατέβηκε. Δεν πήγαινα. Εντάξει, κατάλαβα. Μας ακούει και ο Παντελής ο Μάρκου. Τα λέει πολύ ωραία πράγματα τώρα. Προσβάσιμο, να το πω έτσι, με σκάφος και τέτοια είναι εύκολο, έτσι. Έχουμε πάρα πολλές γλίστρες. Δηλαδή, κάποιος που θα έρθει ο δικός με το σκάφος του να ρίξει. Έχει πάρα πολλές γλίστρες, πολλά λιμάνια, προστατευόμενες. Αν θέλει παράδειγμα κάποιος να πάει τρίκερι, που είναι φανταστικός ψαρευτικός προορισμός, Αγία Κυριακή, μπορεί να ρίξει το σκάφος του από τους Ωρεούς ή από το Πευκή, ας πούμε, και να πάει. Πολύ κοντά. Είναι 7 μίλια, δεν είναι κάτι. Να πάει νότιο Παγασιτικό, που έχει πολύ ωραία ψάρια, να κάνει και άλλες τεχνικές πέρα της καθετής ζώκες κτλ. Να πάει από το Μαντούδι, να φύγει να πάει Σκόπελο, Αλόνισο, είναι 17 μίλια, δεν είναι δηλαδή τρελές αποστάσεις. Ανάλογα βέβαια και με το σκάφος που έχει, έτσι. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε μερικά μηνύματα. Στάθης Γρίβας, Κώστας Κούρος στην παρέα μας, Θανάσης Αζαρόγλου. Παιδιά, όποιον ξέχασα, συγγνώμη. Γεια σου Κώστα Κούρο. Λοιπόν, Νίκος Δερμπεντέρης λοιπόν μαζί μας. Όπως προανέφερα, έχουμε κάνει ψαρέματα μαζί, έχουμε βρεθεί σε διαγωνισμούς, έχουμε κάνει και εκδρομές μαζί, έχουμε φάει μαζί. Δόξα σε Θεός. Χθες μας ήπια και τις μπύρες από το σπίτι όλες. Ωραίος. Δεν ήθελε κιόλας. Αυτόμα. Λοιπόν, να επικεντρωθούμε λίγο στο casting. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, είπες τώρα ότι κρατάει, ας πούμε, και μουρμούρες και τσιπούρες και λιθρίνια. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, σε ένα βιντεάκι που είχαμε κάνει πολύ παλιά με τον Νάκη τον Τινιακό και τον Πασκάλι τον Πασκαλάκη, να τους δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας. Να τους δώσουμε τα χαιρετίσματα, ναι. Είχαμε πάει, αν θυμάμαι καλά, Φλεβάρι. Και όχι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πάει Φλεβάρι. Εκείνη την περίοδο στο casting παίζανε πολλές μουρμούρες. Τότε που είχε βγάλει ο Τινιακός στην Τσιπούρα στον Πολωνέζ. Ναι, ναι. Στο λιμάνι, ναι. Εντάξει. Εκεί ήταν εντυπωσιακή η κατάσταση, γιατί το πρωί. Το βράδυ δεν κάναμε τίποτα στο Εγγλέζικο, μάλλον δεν είχε παιχνίδι. Και με το που σκάμε το πρωί λοιπόν να κάνουμε το γύρισμα για το Εγγλέζικο, αξέχαστο το έχουμε στα μάτια με τον Βασκαλάκη μου, μου λέει: να σου πω, θα κάτσουμε εδώ ή θα πάμε κάπου αλλού? Του λέω: εδώ. Μου λέει: το παίρνει στο λοιμό σου? Του λέω: ναι. Και πρώτη βολή παίρνω μια τσιπούρα 700-800. Και μετά ξεκίνησε ένα πανηγύρι πολύ ωραίο. Με μελανούρια, την τσιπούρα τη μεγάλη του Άκη. Γενικά δηλαδή στο casting, να γυρίσω στο θέμα μας. Εσύ αν πήγαινες αύριο το πρωί, έλεγες σε ένα φίλο, τι δολώματα θα του πρότεινες, ή δεν ισχύει κάτι με τα δολώματα στάνταρ? Κοίταξε, όπως σε όλα τα κομμάτια που πάνε για ψάρεμα οι φίλοι, υπάρχουν δολώματα που, ας πούμε, το χειμώνα καλό είναι να επικεντρωθούν σε πιο σκληρά δολώματα, σουπιές. Θα έλεγα ότι καλό είναι να έχουν πάντα μαζί τους ντόπια μονοδόλια, δηλαδή μη διανοηθούν να πάνε στη Βορειά Εύβοια χωρίς φαραώ και ντόπια μονοδόλια. Ας πάρουν και άλλα δολώματα, αλλά αυτά τα δύο να τα έχουν, ας πούμε. Μήπως πρέπει να πεις κάποιο δόλωμα που έχω στο μαγαζί? να πουλήσουμε για τίποτα. Κριτσινάρια. Λοιπόν. Κοίτα, εμείς είχαμε πάει τότε με ακροβάτι. Μιλάω για τσιπούρες, έτσι. Ναι. Αν μιλάμε για μουρμούρες, ξέρεις πολύ καλά τριχιά και όλα αυτά, μαύρο θηκαρίσιο. Εντάξει, και αυτά είναι και δολώματα. Είναι πιο δύσκολα δολώματα και στη συντήρησή τους, και κάποιοι τα φοβούνται γιατί θέλουν και συγκεκριμένη επεξεργασία να δουλέψουν σωστά, έτσι. Ναι, σωστά. Δεν είναι εύκολο δόλωμα, δηλαδή, για ένα αεραστέχνη τελείως, που αν βρεθεί ένα διήμερο για διακοπές εκεί θα τα ψαρέψει εύκολα. Ναι. Συντήρηση, ναι. Τρόπος δόλωσης, βελόνες ειδικές θέλουν πιο περίεργα πράγματα. Ο ακροβάτης, ας πούμε, δουλεύει στην περιοχή? Ο ακροβάτης δουλεύει πιο πολύ στις μουρμούρες, όχι τόσο πολύ στα υπόλοιπα. Ναι. Άντε και κανένα λιθρίνι, όχι τόσο σε τσιπούρες δηλαδή κι αυτά. Κριτσινάρια, άμα μπορέσουν να βρούνε, δηλαδή αν πάει κάποιος σε ένα τριήμερο, δεν είναι ντροπή να περάσει από ένα καΐκι και να ζητήσει κριτσινάρια το πρωί. Αυτοί τα βγάζουν στα δίχτυα και τα πετάνε πάλι στη θάλασσα. Ναι. Τα κριτσινάρια είναι πολύ δυνατά δολώματα. Επίσης, πολύ δυνατά δολώματα πάνω είναι τα ψαροδόλια. Σουπιές μικρές. Σαρδέλα, γάβρος, θραψαλάκι μικρό, στην εποχή τους, δηλαδή το χειμώνα που είναι ανεμότρατα,
και βγάζει πάρα πάρα πολύ δυνατό και φρέσκο δόλωμα. Είναι πολύ καλό δόλωμα για τσιπούρες και λαβράκια, το θραψαλάκι ας πούμε. Εγώ σου λέω, τρία δολώματα θα επέλεγα. Μονοδόλια, φαραώ και θα έπαιρνα και ένα σκουλίκι, ας το πούμε έτσι, ακροβάτι, αμερικάνο, κάτι θα έπαιρνα, έτσι. Τα οποία είναι και πιο εύκολα και δολώματα να τα βρούμε. Ναι, και να το πω, ναι. Δηλαδή, Ιωδίου δεν έχει δουλέψει εκεί, ας πούμε, η κόκκινο άγριο. Δεν μου έχει δουλέψει το Ιωδίου. Η σκύλα μου έχει δουλέψει. Δεν ξέρει να το δουλεύει πάλι. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες τώρα, σταμάτα. Δεν μας ακούει ο κόσμος. Λοιπόν, κάτσε να συνεχίσουμε μερικά μηνύματα. Κάπου τότε στο Ιωδίου, στα χαρτιά μου εδώ πέρα, γι' αυτό το. Όχι, δεν είδα τίποτα. Είναι από τα αγαπημένα μου δολώματα, το ξέρει ο κόσμος. Σκονάκι κάνεις από εδώ. Λοιπόν, Αντρέας, καλησπέρα από Ημιτό. Ο Θέμης φίλος από τα. Σάκης φίλος. Γεια σου, Σάκη. Γιάννετόπουλος, το Δωρή. Δάσκαλος. Ναι, δεν το συζητάμε. Θέμη, κανόνισε καμιά προβατίνα καλή να μας στείλεις και άσε ότι δεν μπορείς να στείλεις, ε. Ναι. Την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, στην καθετή, γαρίδες. Κοίταξε, στην καθετή τώρα θα γελάσεις, ξέρω εγώ. Περιμένεις τώρα να σου πω το βασικό δόλωμα. Καλαμαράκι Παταγωνία, εννοείται. Τέλεια. Δόλωμα που δεν το γνωρίζει ο κόσμος τόσο. Ναι, εσύ ξέρεις τώρα την τρέλα μου με αυτό το δόλωμα. Εννοείται γαρίδα, γιατί είναι ένα πολύ εύκολο δόλωμα, το βρίσκεις εύκολα. Αν κάνεις και μια ψηλό επεξεργασία καλή, αντέχει και πιο καλά στο αγκίστρι κτλ. Αλλά ψάρια δυνατά θα πάρεις Μάριε στο καλαμαράκι Παταγωνία, σίγουρα. Επεξεργασμένο σωστά. Το βρίσκεις εύκολα στα κατεψυγμένα. Δεν είναι ακριβό δόλωμα. Όχι βέβαια, ούτε 7 ευρώ το κιλό δεν έχει. Πολλά καταστήματα έχουν βέβαια, ναι. Και εδώ Ναλίας. Ναι, και εσύ νομίζω έφερνες. Εντάξει, φέρνω, δεν μιλάω σαν μαγαζί εγώ εδώ τώρα. Είναι ένα δόλωμα το οποίο μπορεί να δολωθεί σε λωρίδες. Αν δηλαδή κάποιος φίλος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου για να μην κάνουμε τώρα, γιατί είδες πίεση χρόνου. Ναι. Όχι, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Εντάξει, καθάρισμα εννοείται, το ξεπέτσιασμα. Ναι. Χτύπημα με ένα ξυλάκι από το σνίτσελ που χρησιμοποιούμε και στην μαγειρική. Είναι ένα σφυράκι το οποίο το χρησιμοποιούν οι χασάπιδες για το σνίτσελ. Έχουμε μία βάση κοπής. Το καλαμαράκι το βάζουμε πάνω, το χτυπάμε από την εσωτερική πλευρά. Χρειάζεται έτσι κι αλλιώς και σε άλλα δολώματα να έχουμε ένα τέτοιο ξυλάκι, να το πω έτσι. Ναι. Στην ουσία, τι θέλουμε, το καλαμαράκι να βγάλει τα αρώματά του, τα υγρά του για να προσελκύσει καλύτερα τα ψάρια. Και χρειαζόμαστε και κάποιο δοχείο ειδικό με ψήξη και υγρασία. Ναι, για να μην στεγνώσει, ναι, ακριβώς. Έτσι. Τώρα. Εγώ θα σου πω όμως ότι το συγκεκριμένο δόλωμα, επειδή μας ακούνε πολλοί φίλοι που σε εισαγωγικά είναι κολλημένοι με δολώματα, εγώ το έχω δουλέψει με άριστα αποτελέσματα και στο casting και στο εγγλέζικο. Και θα πω και μια κουβέντα που ίσως κάποιοι που είναι όθητοι λέει τώρα ο Μάριος. Έχω φίλο που στο LRF το δούλεψε σε πολύ λεπτά κομματάκια με προσελκυστικά, ναι, και πήρε πολύ ωραία ψάρια. Δηλαδή δολώματα τα οποία, να το πω έτσι, έχουμε ταμπού σαν δολώματα, αλλά... Ίσως επειδή είναι ονοπά. Εντάξει, δεν έχουν την ευκολία του τεχνητού δολώματος, ας πούμε, που το έχεις στο βαλιτσάκι, σου σταματάς, δεν έχεις δύο βολές, εννοείται. Θα σου πω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραίες ψαριές στο casting με καλαμαράκι, με αυτό που σου λέω. Σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε? Στο Αλεποχώρι. Πού κάτσατε ακριβώς? Στο Βράχο. Εκεί που πήραμε τα λιθρίνια όταν πήγαμε με τον Ζάβρα. Εντάξει, είσαι προδότης, τα πες όλα. Μη γελάω. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι εκεί που λέω τώρα πρέπει να πάει κάποιος με κόντρα καιρό να τα κυνηγήσει τα μελανούρια. Έχει πολύ ωραία. Όταν λέμε κόντρα για την περιοχή. 4 όχι, μποφόρ. Όχι, μιλάω για κατεύθυνση ανέμου. Βόρεια. Βόρειο-δυτικά. Απροστά δηλαδή, το Αλεποχώρι ο βοριάς το χτυπάει. Αλλά τώρα αυτή την εποχή έχει πολύ ωραία μελανούρια. Ο Παντελής ο Μάρκου επεμβαίνει να πούμε για τη διπλή βελόνα. Καλά. Ναι. Είναι ένα αξεσουάρ που και στην κάθετη και στο casting λίγοι το γνωρίζουν, αλλά όσοι το ξέρουν είναι ένα εργαλείο που πραγματικά σε βοηθάει πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Το εργαλείο αυτό είναι παλιό. Εμείς τώρα το. Απλά το εξέλιξε και ο Παντελής πολύ ωραία. Είναι παλιό. Εννοείται. Είναι... Το πήρε στα χέρια του και το κάνει πολύ ωραίο. Γιατί οι Ιταλοί που το δουλεύανε. Ό,τι πιάνει στα χέρια του Παντελής το κάνει. Ναι, είναι μαστόρι καλό. Οι Ιταλοί που το δουλεύανε, ήταν λίγο πιο εκλεπτισμένο σαν εργαλείο.
Το εργαλείο αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να παντρέψεις δολώματα. Ακριβώς. Δηλαδή καλαμάρι, γαρίδα, μύδι, ναι, σαρδέλα, πολύ ωραία πράγματα. Να το περιγράψουμε λίγο. Είναι δύο παράλληλες βελόνες ακριβώς σε μια βάση ξύλινη πλαστική. Ναι. Η οποία έχει υποδοχή για τα γκίστρι. Ακριβώς, ακριβώς. Και με ελαστικό νήμα τυλίγεις τα δολώματά σου, φέρνεις, ναι, τα γκίστρι πίσω και έχεις μια πολύ ωραία δολωσιά και σε περιόδους κυρίως που μπορεί να μην έχεις και δολώματα, ας πούμε, στις διακοπές, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, μπορεί να σου δώσει δυνατότητα και σε άρωμα και σε, να το πω έτσι, και σε εμφάνιση ταυτόχρονα σε ένα γκίστρι. Ταυτόχρονα. Τώρα. Πριν προχωρήσεις, θα πω ένα έτσι αστείο από το Στέλιο, τον επώνυμο ένα φίλο. Σ' ακούμε λέει στο ψάρεμα, αλλά δεν έχουμε πάρει τζιμπιά. Τι να κάνω τώρα, εγώ φταίω. Περίμενε, θα έρθω μετά. Πού είσαι, στη Βόρεια Αιβία. Πού είσαι, στη Βόρεια Αιβία, ένα Στέλιο. Να δώσω χαιρετισμού στην ιδιαίτερα πατρίδα μου, τη Βόρεια Αιβία, έτσι και όσους φίλους με ακούνε εκεί. Και εγώ θέλω να δώσω με ιδιαίτερη χαρά στον τον Γιάννη τον Αρτζάνα από Αυστραλία που μας ακούνε και μέσω ραδιοδιαφύρα. Μπράβο, μπράβο. Φίλος ψαράς. Πολύ καλό παιδί. Όποτε έρχεται Ελλάδα, επισκέπτεται και το κατάστημα. Ο Αντώνης ο Δέρος λέει: πολύ καλό το Παταγωνία και δουλεύει, Νικόλα, να είσαι καλά. Ναι, 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 ναι. Ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα όσον αφορά το κομμάτι των ρευμάτων, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους φίλους αν πάνε σε κομμάτια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σου είπα: ξέρω τι θα κάνεις, δεν θα σταματήσεις να μιλάς. Ο Δημήτρης στην κονσόλα τα έχει παίξει ο άνθρωπος, λέει: δεν σταματάει. Το έχεις πάρει μονότερμα. Εγώ θα ήθελα να πω στους φίλους, αν επιχειρήσουν να πάνε με ρεύματα και μολύβια και θέλουν να πάνε και σε κάβους που κρατάνε τα περισσότερα ψάρια, καλό είναι να έχουν μαζί τους μολύβια πολυεδρικά ή μολύβια τύπου ρολόι. Τα οποία μολύβια τύπου ρολόι είναι από άλλη τεχνική, από λίμνιες, από ποτάμια. Είναι μολύβια τα οποία δεν ξεσέρνουν. Ξεσέρνουν πάρα πολύ δύσκολα. Όπως πυραμίδες και τέτοια, ας πούμε. Οι πυραμίδες είναι χειρότερες, να μπορώ να πω, στα ρεύματα. Όχι, τα ρολόγια... δεν συμφωνώ τώρα, μην μου αρχίζεις. Κατάλαβα. Η πυραμίδα σε παρασέρνει στα ρεύματα, σε πλάγια ρεύματα. Καλύτερο είναι το ρολόι. Ωραία, εντάξει. Καλεσμένος είσαι, τι να πω τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι. Και να ξαναπούμε, γιατί πάλι και αυτό είναι λίγο ταμπού για κάποιους, ότι εφόσον ο βυθός το επιτρέπει, τα ψηλά εργαλεία δεν είναι απαγορευτικά να δουλέψει κάποιος ένα μοτέρ 0,20 πετονιά, 0,21. Εντάξει, τώρα κοίτα, πάμε σε πιο τεχνικά θέματα. Νομίζω ότι. Θα βοηθήσει πολύ όμως, μάλλον. Είναι λίγα παιδιά που ασχολούνται με τέτοια νούμερα μισινέζα στα μηχανάκια τους. Σίγουρα θα βοηθήσει. Άρα, στο casting χρειαζόμαστε βολές στις περιοχές, ή μπορεί κάποιος να ψαρέψει και στις ρηχές ζώνες, ή θέλει ανάμεικτες κινήσεις, να το πω έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι τα ψάρια μπορούν να τα βρει κάποιος από τα 30 μέτρα μέχρι και τα 150 μέτρα, αν έχει τη δυνατότητα να ρίξει. Ναι, δεν έχει δηλαδή ο βυθός πρέπει να ρίξω μόνο βαθιά. Τα ψάρια είναι και έξω, ειδικά στις αποχές σε βαθιά κομμάτια, και έξω μπορεί να πάρει κάποιο ψάρια. Έχει, δηλαδή δεν είναι θέμα. Να πω ότι με πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα, με πανσέλινο, παίρνουμε πολύ ωραίους οικιούς επάνω. Με φαράω λογικά. Με φαράω, ναι, πολύ ωραίους οικιούς. Τώρα... θες να πούμε και κάποια άλλα tips, ψαρέματα. Ναι, ό,τι θέλεις. Γι' αυτό σε φέραμε εδώ, να μας τα πεις όλα. Για τους φίλους που κυνηγάνε τα σκαθάρια, ας πούμε. Ναι. Ψαροδολή. Εγώ θα έλεγα μονοδόλια και φαράω. Α, για casting μιλάμε. Ναι, για casting. Για casting. Στην καθετή. Ναι. Δηλαδή δεν δουλεύουν τα φιλέτα καλαμαριού εκεί και τέτοια. Κοίταξε, με κάποια προσελκυστικά ίσως. Εκεί να πούμε κάποια τύψη. Να σου πω τι γίνεται. Επειδή δεν τα δουλεύουμε εμείς βράδυ αυτά. Ναι. Άρα δεν βοηθάει. Έχει πολύ μουγκρί, έχει τέτοια ψάρια εκεί. Έχει τέτοια, ας πούμε, που δεν θα αφήσουν τίποτα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα, ναι. Τώρα, με τη βάρκα, κάποιος που θέλει να πάει να βγάλει, ας πούμε, σκαθάρια από τις περιοχές που είπα εγώ, λίμνη, ροβιές, ήλια κτλ. Να προτιμήσει βάθη μέχρι 15-20 μέτρα βάθος. Μην πάει πιο βαθιά. Κοντά δηλαδή, πάρα πολύ κοντά στις ακτές, στα βράχια. Και βασικό είναι να μαλαγρώσει καλά. Να αγκυρώσει μπρος πίσω, να ανακίνητος δηλαδή, και να μαλαγρώσει πολύ καλά. Αν θέλει να πάρει σκαθάρια στο κομμάτι αυτό, έτσι. Στη λίμνη έχει μια πολύ ωραία γλίστρα. Μπορεί να κατέβει και προς τα κάτω, προς το καντήλι.
Και έχει τα ιχθυοτροφία, νομίζω. Κάτι ναι, 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 ναι. Και κρατάει μέχρι και τούνες έχω ακούσει. Ναι, 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 ναι. Κοίταξε, εμάς μπαίνουν πολλά ψάρια, Μαρία, εκεί. Και μαγιάτικα και τούνες. Εγώ πέτυχα πολλά ψάρια τώρα πάνω. Αφού δεν πήγαινες για ψάρια, βέβαια. Όταν άνοιξε. Μία μέρα που πριν γυρίσεις. Α, πρόλαβες και τα έκανες όλα, κάθε τι, όλα. Μπράβο. Έτσι, έτσι. Σε δίνω στέκνα από ό,τι βλέπεις. Θα πρότεινα στους φίλους που θα πάνε για casting να δουλεύουν σταθερές αρματουσιές. Ως επιτοπλίστων μονάγκιστρες με πολύ μεγάλο παράμαλο. 1,30-1,5 μέτρο. Και 2 μέτρα, γιατί όχι. Ναι. Αν έχουν τη δυνατότητα να το ρίξουν, έτσι. Και τα ειδικά καλάμια. Αν έχουν 4-20-5 μέτρα καλάμια, κάποιοι μπορούν. Ναι, αμέ, βοηθάνε. Τα μεγάλα τα καλάμια βοηθάνε στις βολές αυτές. Σταθερές, με τραβέτο δηλαδή. Οι διπλάρια, αν θέλουν να παίξουν για μουρμούρες, να μην κατέβουν όμως κάτω από 90 πόντους παράμαλο, να είναι ένα μέτρο περίπου το παράμαλο. Εντάξει, το διπλάρι μετά θέλει και λίγο πιο καλή τεχνική στη βολή, έτσι. Αρχίζουν και δυσκολεύουν ναι, τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και με τα μολύβια που λες, που ίσως είναι πιο δύσκολα στις βολές. Ναι, θυμάσαι την εκδρομή που κάναμε στο Αχλάδι πριν ναι. 3 χρόνια. Πώς δεν θυμάμαι. Νομίζω δεν έχεις πληρώσει κιόλας. Κάτσε μια σκετόπεστα, ναι. Είναι ευκαιρία. Κοίτα να δεις. Το κομμάτι όλο αυτό του διάβλου των ωραίων είναι και απέναντι το ίδιο. Δηλαδή, εμείς πήγαμε Αχλάδι, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Ο ίδιος βυθός είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Θυμάσαι με τι είχα πάρει ψάρια. Διπλάρια μεγάλα και δολώματα για μουρμούρες, για λιφρίνια. Είχαμε κάνει πολύ ωραία ψάρια τότε, έτσι. Είχες κάνει εσύ που απομακρύνθηκες και δεν ασχολήθηκες καθόλου με την παρέα. Και αν θυμάμαι καλά, δούλεψες πολύ τριχιά εκείνη τη μέρα. Είχα παραγγείλει επίτηδες τριχιά, γνωρίζοντας ότι το μέρος κάνει για τριχιά και το μαύρο του Θεκαρίσιο, και βοηθήσανε πολύ σε αυτό το σημείο οι βολές. Ότι μπορούσαμε να ρίξουμε λίγο πιο βαθιά από τους, να το πω, κάποιους φίλους. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι για κάποιους που θα επιλέξουν να βάλουν εξοπλισμό για να ανέβουν στη Βόρεια Εύβοια, καλό είναι να έχουν και λίγο, να έχουν και κάποια καλάμια λίγο πιο σκληρά, να μπορούν να κάνουν και καμιά βολή λίγο πιο μέσα. Μην κατέβουν δηλαδή μόνο με καλαμάκια μαλακά για μουρμούρες. Ναι. Και για τα ρεύματα, αλλά και για το τι μπορεί να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερα μολύβια για βολές και για να τους κρατήσουν στο βυθό. Καλός ψαράς που ξέρει να ψαρεύει, να σε χαρώ που ξέρει να ψαρεύει.
μα κι αν ψάρε, ψάρε, ψαρέψεις την ξηρά, στην ξηρά. Μα κι αν ψαρέψεις την ξηρά. Μα κι αν ψαρέψει στην ξηρά, απράκτος δε για γέρνει. Να σε χαρώ, απράκτος δε για γέρνει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, όλος ο κόσμος θάλασσα, συντονισμένοι στο Greedy FM 87 και 5. Στείλτε τα μηνύματά σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο greedyfm@gmail.com. Η σελίδα μας στο Facebook, όλος ο κόσμος θάλασσα με ελληνικούς χαρακτήρες, δέχεται μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα. Να αναφέρω κάποιους φίλους που ίσως τους ξέχασα, τον Κώστα τον Κωνσταντόπουλο από το μακρινό Εγάλεο. Είναι και μακριά ο Κωστής. Ο Σάκης ο φίλος έχει κάνει και μία ερώτηση. Ο Βασίλης ο Δάκας. Ο Αντώνης ο Καλαφατάς, την καλησπέρα λέει στα καλύτερα παιδιά στην οικογένεια των Ψαράδων. Ο Μίλτος ο Μπίρμπας από Μύτικα. Γιάννης Κουσίδης. Άμα ξεχνάμε κάποιον θα τα δούμε στη συνέχεια. Να απαντήσουμε λίγο αν είναι ερώτηση ή κάποια απλά έμφαση του Σάκη του φίλου για το θράψαλο ή καλαμάρι, ή άμα θέλει να μας ξαναστείλει μήνυμα για την αποδοτικότητα στο ένα μετάλλο. Προσωπική μου άποψη ότι το καλαμάρι Παταγωνίας, δεν είμαι από Παταγωνία, έτσι δεν πουλάω καλαμάρια Παταγωνίας, νομίζω ότι είναι καλύτερο, το έχω δοκιμάσει και σε σχέση με καλαμάρι φρέσκο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τώρα μπορεί κάποιοι να έχουν διαφορετική και σεβαστή, έτσι είναι το ψάρεμα και από τόπους σε τόπους. Αλλά ακόμα και στην Ιταλία που είχαμε πάει στο παγκόσμιο, καλαμάρι Παταγωνίας δουλεύαμε και τρώγαν όλα τα ψάρια πάρα πολύ καλά. Έχω την εντύπωση ότι επειδή συντηρείται καταπληκτικά, δηλαδή με το που βγαίνει από τη θάλασσα αυτή το καταψύχουν κατευθείαν. Και είναι και με την πέτσα του κομπλέ όλα. Ναι. Παίζει ρόλο αυτό. Είναι φρέσκο πολύ. Είναι και τα νερά μάλλον εκεί. Δεν ξέρω τώρα. Και εγώ για να απαντήσω στο Σάκη, καταρχήν να χαιρετήσω τον Αντώνη τον Καλαβατά και να του πω ότι η Εύβοια φημίζεται για τα πολύ ωραία της Λουκάνικα, γιατί ξέρω ότι έχει μια τρέλα με τα Λουκάνικα ο Αντώνης. Λοιπόν, για να απαντήσω στο Σάκη, αν είναι ερώτημα αυτό που μας έστειλε, το θράψαλο καταρχήν πρέπει να είναι στην εποχή του. Και όταν το αγοράσουμε από την Ανεμότρατα ή από τον Ψαρά και είναι φρέσκο, πρέπει την ίδια στιγμή να κάτσουμε να το καθαρίσουμε. Να φροντίσουμε λοιπόν το θράψαλο να μην μπει στην κατάψυξη ακαθάριστο. Γιατί δεν είναι όπως το καλαμάρι που απλά έχει ένα μελάνι. Έχει κάποια καφέ, τέλος πάντων οξέα στο στομάχι του, τα οποία εισχωρούν στο δέρμα με αποτέλεσμα να το κάνει να μην τζιμπάνε τα ψάρια. Άρα για μένα το βασικότερο όλων είναι το θράψαλο να καθαριστεί. Να μην μπει δηλαδή στην κατάψυξη ακαθάριστο, ώστε όταν πάμε για ψάρεμα να το καθαρίσουμε εκεί. Έχει πολύ μεγάλη αποδοτικότητα, όπως και το καλαμάρι για μένα, εφόσον είναι μικρό το θραψαλάκι, έτσι. Πάντα με βάση τον τόπο, με την όρεξη των ψαριών, γιατί ναι, έχει τύχει ναι, ναι. Και με παστωμένα δολώματα να φάνε φυσικά, πολύ καλά. Φυσικά. Θα πάω σε ένα άλλο μέρος. Τι εννοείς? Θα μου επιτρέψεις. Έχω πάει στο Κιάτο, Κορινθίας. Στο Κιάτο, πού είναι αυτά? Ναι. Εσείς όλο δεν τα ξέρετε, αλλά τελικά όλα τα ξέρετε. Έχω πάει στο Κιάτο, μιλημένος, για να ψαρέψω οτιδήποτε με θράψαλο. Από ποιον μιλημένος? Από ένα φίλο. Δεν το ξέρεις. Ψωνίζει από αλλού, δεν ψωνίζει από σένα. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, όλοι έχουμε προβλήματα σε αυτή τη ζωή. Ο φίλος λοιπόν με έχει δασκαλέψει, έλα με θράψαλο. Ναι. Εγώ εγωιστικά, όχι, δεν θα πάρω θράψαλο, θα πάρω όλα τα λεδεδομένα. Όπου μπορώ θα σε διακόπτω. Ναι. Γιατί το Κιάτο που αναφέρεις, εκτός ότι το ψαρεύω πολύ συχνά,
αν θυμάσαι στις εποχές του, τα θράψαλα τα πιάνουν ακόμα και με απόχες. Δηλαδή έχει αρκετό θράψαλο η περιοχή. Ψαρεύουν μέχρι και μαγιάτικα, όχι μόνο με λανούρια σε φιλέτα και τέτοια. Έχω τύχει περίπτωση να κατέβει τύπος στο θράψαλο, να ψαρέψει, και να μην βρει θράψαλο ζωντανό με την απόχη και να φύγει. Ναι. Είναι τόσο δυνατό δόλωμα το θράψαλο στο κιάτο. Βέβαια δεν είναι τα θράψαλα όπως ακριβώς, ας πούμε, που πάμε από βάρκα. Είναι σε στυλ 30 πόντους έτσι. Ναι. Και είναι πιο δηλαδή είναι η υφή τους είναι πιο μαλάκια. Ναι, ναι, ναι. Επειδή έχω και φίλους που ψαρεύουν εκεί, είναι διαφορετικό και το χρώμα τους λίγο. Έτσι. Εγώ θα συμβούλευα όποιον πάει κιάτο να πάρει θράψαλο. Έχει πάρα πολύ δυνατά μελανούρια με θράψαλα. Πολύ δυνατά. Εντάξει. Εμείς ψαρεύουμε εκεί, ξέρεις, και με ιωδίου και με κόκκινα και λιθρίνια κρατάει το λιπάνι. Ναι. Και στην εποχή του, βέβαια, εντάξει, να μην κολλήσουμε στο συγκεκριμένο μέρος. Είμαστε για αλλού. Καλησπέρα στο Γιάννη τον Κουκουνά. Γεια σου, Γιάννη. Δυνατός. Ευχαριστούμε πολύ, λέει, να συνεχίσετε έτσι. Πάνος ο Κανελόπουλος, χαιρετίσματά μας. Να σε καλά. Να προσθέσω κάτι, ένα tips ακόμα για τους φίλους που μπορεί να θέλουν να επιμένω εγώ τώρα με τα ρεύματα στη Βόρεια Ιδέα, αλλά είναι βασικό γιατί ξέρεις, δεν επιμένεις. Η εκπομπή που δεν φτάνει μια εκπομπή για την Βόρεια Ιδέα, έτσι. Εννοείται. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά της θέματα, έτσι. Δηλαδή μην πάει κάποιος εκεί με 80ράκια μολύβια, πεταλούδες κλασικά και πήγε δεν μπορεί να ψαρέψω. Είναι στενάχωρο να κάνει κάποιος ένα ταξίδι 3 ώρες. Δεν είναι και λίγο και 3 ώρες να πάει. Βέβαια. Και να μην κάνει κάτι, ας πούμε, γιατί μπορεί κάτι να έχουμε ξεχάσει να του πούμε εμείς. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι στην Εύβοια, ειδικά επειδή παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα ρεύματα, οι ψαράδες θα πρέπει να παρακολουθούν την παλήρια. Αν ανεβαίνουν τα νερά ή κατεβαίνουν. Εάν λοιπόν έχουν φτάσει κάποια ώρα που τα νερά είναι κάτω, μην απογοητευτούν γιατί δεν τσιμπάνε τα ψάρια. Πρέπει να περιμένουν να γυρίσουν τα ρεύματα, να ανέβουν τα νερά. Δηλαδή, να κάνουν υπομονή, να περιμένουν να ξανανεύουν τα ρεύματα, να κατέβουν, ώστε να δημιουργηθεί ολόκληρο το 6ωρο, 8ωρο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, δηλαδή, αυτό νομίζω ισχύει παντού, έτσι. Μην βιαστούν να αλλάξουν μέρος, να πάνε κάπου αλλού γιατί δεν τσιμπάει, ας πούμε. Μπορεί στο ίδιο μέρος, αλλάζοντας τα ρεύματα, να πάρουν πολλά ψάρια. Αυτό είναι ένας κανόνας που λέω και εγώ σε πολλούς φίλους, με όση εμπειρία μικρή έχω, ότι καλό είναι ένα τόπο να μην βγάζουμε συμπεράσματα ούτε από μία φορά. Ούτε εννοείται. Από δύο φορές, ούτε από μία φορά που πήγαμε χειμώνα ή καλοκαίρι. Εννοείται. Και εννοείται ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα φάνε τα ψάρια. Έτσι. Μπορεί να είσαι στημένος 10 ώρες και σε 2 ώρες να πάρεις 2-3 πολύ ωραία ψάρια. Και εμείς έχουμε πάει τώρα εκεί και δεν έχουμε πάρει ψάρια. Και εμείς. Που τα ξέρουμε και πού θα πάμε και πού θα στηθούμε και τα λοιπά. Έτσι. Ο Γιάννης ο καφετζής είναι στην παρέα μας. Μόλις μπήκε λογικά. Γεια σου Γιάννα ρε. Γεια σου Γιάννη. Σταύρος Προκοπάκης. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας. Θάνος Κορουζάκης. Καλησπέρα λέει Μάριε. Ο Σάκης λέει: παιδιά, ναι, το καλύψατε πλήρως. Το ερώτημα, ειλικρινά, δεν γνώριζα ότι το θράψαλο χρειάζεται ειδική επεξεργασία. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να σε καλά, Σάκη, να σε καλά. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους φίλους που θα επισκεφτούν τη Βόρεια Εύβοια, επειδή είναι ένα μέρος το οποίο έχει και πολλά μικρά ψαριά. Δηλαδή, επειδή δεν μπαίνει ανεμότρατα μέσα και δεν υπάρχουν πάντα μεγάλα ψάρια, να είναι λίγο προσεκτική. Ναι. Καλά, αυτό ρε φίλε είναι στο θέμα του κάθε ψαρά. Αυτό, ναι, αυτό πρέπει να περάσει στα νέα παιδιά που αρχίζουν, ναι, και μαθαίνουν περισσότερα πράγματα από εμάς τους πιο παλιούς. Αν μπορούν δηλαδή να είναι λίγο πιο εγκρατείς. Εγώ τώρα, ας πούμε, πήγαμε με το Θοδωρή το Σάββατο κάπου για ψάρεμα. Πιάσαμε 15 σαργούς χαραγωτούς. Δεν κρατήσαμε ούτε έναν γιατί ήταν όλοι μικροί, παλάμης. Ναι. Θα τα βρούνε τα ψάρια, έτσι. Κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν τα ψάρια και θα τα πετύχουν. Αυτό που θα προσπαθήσω να περάσω μέσα την εκπομπή είναι ότι τα λεφτά που χαλάμε όλοι μας στο ψάρεμα θα μπορούσαμε έτσι κι αλλιώς να τρώμε ένα πολύ ωραίο ψάρι. Έτσι. Άρα πρέπει να περάσει, όπως και στο εξωτερικό έχει περάσει αυτό, ότι το ψάρεμα είναι χόμπι. Εννοείται και εγώ έχω κρατήσει και μικρά ψάρια, έχω κάνει λάθος στην αρχή μου. Ναι. Δεν έχω πιάσει, αρκετές φορές έχω γυρίσει όπως όλοι μας και χωρίς ζυμπιά. Τα λεφτά που χαλάμε παίρναμε ψάρια. Πρέπει να το δούμε σαν μέσο διασκέδασης. Ότι ερχόμαστε επαφή με τη φύση, ότι περνάμε ωραία, να σεβόμαστε το περιβάλλον, γιατί μεγαλώνουμε παιδιά και θα τα βρούμε μπροστά μας. Έτσι. Μένα μου έχει πει ο Παντελής, ο Μάρκου, ότι και εγώ το εφαρμόζω, ότι και παράμαλο να, δηλαδή να μην λυπηθείς να κόψεις ένα αγκίστρι. Και παράμαλο να κόψεις το ψάρι, ναι, του δίνεις πολλές πιθανότητες να ζήσει. Θα ζήσει, φίλε. Είναι απεδειγμένο στάνταρ, γιατί έχουμε πιάσει και ψάρια με δεύτερο αγκίστρι. Το λέω αυτό για να μην βάζουμε τη δικαιολογία πάντα ότι το κατάπιε το δόλωμα.
Εντάξει, κατάπιε το αγκίστρι, δεν μπορούσαν να το σώσουν. Εδώ έχουμε πιάσει ψάρια με μισό στόμα κυριολεκτικά, που ζούσαν κανονικά. Έτσι. Έτσι. Και κάτι άλλο επίσης. Επειδή το αμέρι μας επάνω είναι κατά πράσινα, είναι πανέμορφα, μου πεις το μέρος είναι μόνο. Θέλω όσο γίνεται να είμαστε πιο εγκρατείς με σκουπίδια, γιατί πάω σε κάποιες παραλίες και βλέπω πράγματα, ας πούμε, και στεναχωριέμαι. Κοίτα, φίλε, αυτό ισχύει παντού. Δεν είναι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Εντάξει, εντάξει. Καλό είναι. Εγώ αυτό περνάω και στα παιδιά μου, δηλαδή και πρέπει να το μάθουμε σε νέα παιδιά. Ακόμα και ένα σκουπίδι ξένου, το μαζεύουμε. Γίνεται τρόπο ζωής. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό σε όλο τον κόσμο. Λάθη κάνουμε όλοι. Ναι. Αλλά την ώρα που μπορούμε να μαζέψουμε δύο πράγματα παραπάνω, δεν είναι τίποτα κόπος στην παραλία. Σωστό. Αφού εσύ θα κάτσεις. Αυτό περνάω τουλάχιστον εγώ και στα παιδάκια μου, έτσι. Εμείς έχουμε ευτυχία τώρα. Έχουμε ένα πολύ καλό δήμαρχο πάνω. Εγώ όταν έφυγα, είχε βάλει πάνω, καθάριζε παραλίες, φωταγωγήσεις στα λιμάνια, καθαρισμούς με στα λιμάνια. Ελπίζω, εύχομαι, ο κόσμος αυτό να το κρατήσει, δηλαδή να μην πάει τώρα την επόμενη μέρα και πετάει το σκουπίδι του κάτω. Και ο ψαράς, επειδή όπως είπες είναι χόμπι, καλό είναι όταν πάει σε ένα μέρος και θα ξαναπάει, να το βρει καθαρό μετά, να μην το βρει πάλι βρώμικο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Βλάχος και αυτός στην παρέα μας, γεια σου Βασίλη. Ο Κουσίδης αναζητεί το γέροντα Παντελή, έχει κόψει το μουσί, φίλε, είναι πια φυσιολογικός. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο για την περιοχή. Να συνεχίσουμε. Είπαμε για casting δύο πράγματα, είπαμε για το spinning δύο πράγματα, για την καθετή δύο πράγματα. Εντάξει, πιστεύω θα σε ξαναδούμε και θα τα πούμε και πιο αναλυτικά για όποτε, μία τέχνη. Όποτε θέλετε. Ένας που θα βρεθεί στην περιοχή ένα Σαββάτο απόγευμα. Είτε είναι στον πύργο, είτε είναι πιο μετά τους ωραίους, είτε είναι σε αυτές τις περιοχές ανάμεσα. Πρέπει να προμηθευτεί, ας πούμε, κάποια τρόφιμα, ένα νεράκι, δηλαδή θα βρει ανταπόκριση, θα βρει μαγαζιά στις περιοχές εκεί ανοιχτά, γνωρίζεις κάτι, ας πούμε. Ναι. Καλοκαιρινούς μήνες πάντα φυσιολογικά μιλάμε. Κοίταξε, η περιοχή διαθέτει τα πάντα. Και δωμάτια, έτσι. Δωμάτια πάμφτινα, δηλαδή με 20 ευρώ, με 30 ευρώ. Το καλοκαίρι Αύγουστο μπορεί κάποιος να έρθει να μείνει με 20 ευρώ, με 25 ευρώ. Με κρεβάτι μέσα κανονικά ή τα πάντα όλα. Sleeping bank. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Πάρα πολλά μαγαζιά για φαγητό, πολύ καλό και οικονομικά. Εγώ θεωρώ ότι το μέρος μας πραγματικά αδικείται. Δηλαδή με όλες αυτές τις τιμές που έχει. Όχι, μπορεί να μην αδικείται, μπορεί να είναι και εντάξει, φιλοσοφία της ίδιας περιοχής, μπορεί, να μην το εκμεταλλεύεται παραπάνω. Μπορεί, έτσι. Μπορεί. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που οι τοπικοί άρχοντες γενικά μπορεί, δεν εκμεταλλεύονται απόλυτα, έτσι, για τους δικούς τους λόγους. Να μείνουν πιο καθαρά τα σημεία, πιο οτιδήποτε. Από πλευράς φιλοξενίας, φαγητού, σούπερ μάρκετ, έχει τα πάντα. Εστιατόρια, σουλατζίδικα, πιτσαρίες. Τα πάντα. Ό,τι ο καθένας θέλει να φάει, έχει τα πάντα. Επίσης έχει 2-3 μαγαζιά με δολώματα και ιδιαλίας, αν κάποιος, ας πούμε, έχει ξεχάσει να προμηθευτεί κάτι. Βέβαια. Πολύ όταν, καλά όταν, μαγαζιά. Τα μαγαζιά αυτά από Ειδυψώ και πάνω εννοείς πάντα. Έχει 2-3 στα Λουτρά, δύο στα Λουτρά και 3 στην Ιστία. Πολύ ωραία. Είναι συνάδελφοι, τους ξέρω και είναι και σοβαροί επαγγελματίες. Ναι, και ωραία δολώματα, πολύ καλή. Και στην Ιστία νομίζω έχει κατάστημα. Ναι, δύο έχει στην Ιστία, δολωματάδες πολύ καλούς και ωραία μαγαζάκια, έτσι, ωραία μαγαζιά, καλά παιδιά. Γι' αυτό τα φεύγεις για Εύβοια, δεν ψωνίζεις από μένα, ε. Έτσι. Τώρα, σε πιάσα. Επίσης, να πούμε ότι κάποιος, ας πούμε, που θέλει να κάνει κάμπινγκ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ξέρω άλλες περιοχές που άμα πάει να κάτσεις, ξέρω εγώ, να ψήσεις, να κοιμηθείς. Καλά, αυτά με προσοχή όλα, εννοείται. Εννοείται με προσοχή, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Μιλάς μετά, ας πούμε, για μετά την παραλία των ωραίων, ας πούμε, εκεί δεν απαγορεύεται να στήσεις μια σκηνή. Δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα. Ναι. Ή σε μέρη που πας από τη μεριά, που είναι από τα Γιάλουτρα, από κάτω, από όλα αυτά τα κομμάτια, δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα. Με εννοείται, γιατί έχει πάρα πολύ πευκόφυτες περιοχές. Καλό είναι να προσέχουμε, αλλά δεν υπάρχει η αστυνομία να πει γιατί κάνεις κάμπινγκ. Ναι. Έρχονται πολλοί από την Καρδίτσα, έτσι. Ψαρεύουν εβδομάδες. Ναι, έχουμε και φίλους από εκεί. Λοιπόν, θα κάνω μια παρέμβαση από τον Κλεάνθη τον Ξανθόπουλο. Την καλησπέρα στον Κλεάνθη. Καλησπέρα, Κλεάνθη. Καλησπέρα στην παρέα, λέει. Πολύ σωστά τα λέτε. Τα μικρά ψάρια τα πετάμε μέσα σε αντίθετη με τις γόπες μας που τις πετάμε σε αυτοσχέδιο τασάκι. Σωστό. Δεν φυτρώνουν οι γόπες, το έχουμε πει. Σωστό. Έχω τσακωθεί και εγώ σε παραλία άσχετη με ψάρεμα. Δηλαδή που ο τύπος είχε το κουτασάκι δίπλα στην ομπρέλα και το κάρφωνε κάτω. Καλό είναι να προσέχουμε. Και εγώ με καπνιστής,
αλλά όσο μπορώ προσέχω και εγώ. Εγώ δεν καπνίζω, αλλά μου έκανε κάτι. Με σοκάρισε κάτι που μου είχε πει ο Μάκης ο Κορκίζογλου μια φορά. Ήταν στην παραλία και πιάνει το παιδί τελευταία στιγμή που πήγε να βάλει μια γόπα που βρήκε στην άμμο στο στόμα. Ναι. Το έχω πάθει και εγώ. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, με σοκάρισε. Γιατί μπορεί να το παιδί σου να καταπιεί μια γόπα. Αυτή που πέταξε εσύ, έτσι. Το ίδιο. Για όλους το ίδιο είναι. Ναι. Έτσι δεν το συζητάμε. Έχει απόλυτο δίκιο ο Κλεάνθης. Στον Άι Γιώργη λέει ο Βασίλης ο Βλάχος. Πολύ φθηνά λέει τα δωμάτια. Ναι. Πρόβατο δεν βρήκα. Έπρεπε να μου στείλεις μήνυμα. Θα σου βρίσκαμε εμείς. Ναι, εντάξει. Έχει κανένα δυο δυνατά ακροπολία στον Άι Γιώργη εκεί πέρα. Κατσαρός λέγεται ο ένας. Κάνουμε διάφημιση. Πολύ μερός. Πολύ δυνατός. Μπορείς να απαντήσεις λίγο στο Θάνο τον Καρουζάκη. Αναφέρει το παιδί έτσι ένα μεγάλο μήνυμα. Όντως ο Δήμαρχος είναι εξαιρετικός, αλλά δυστυχώς είναι μόνο στη Βόρεια Εύβοια. Έχει τρία προβλήματα. Να το διαβάσω το μήνυμα φωναχτά ή... Όχι, δεν χρειάζεται νομίζω. Ο Θάνος είναι φίλος. Κοίταξε να δεις. Θάνο, έχεις αυτά που λες, έχεις δίκιο. Παράδειγμα, εμείς έχουμε ένα θέμα με το δρόμο που ενώνει την λίμνη Εύβοιας με τα Λουτρά. Και γενικά λίγο ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος γιατί πάρα πολλά χρόνια η πρόσβαση από τη Βόρεια Εύβοια προς τη Χαλκίδα είναι λίγο ταλαιπωρία με το δρόμο. Κάτω ληστήσεις, κλείνει ο δρόμος με χιόνια και όλα αυτά. Αλλά εγώ νομίζω ότι επειδή το ψάρεμα είναι όπως είπαμε χόμπι, καλό είναι να μην αναφερθούμε τόσο πολύ σε αυτά τα προβλήματα. Άμα θέλει κάποιος να πάει για ψάρεμα θα βρει τον τρόπο. Θα είναι λίγο προσεκτικός νύχτα, ας πούμε, με το που περάσει τα ήλια, επειδή πέφτουν πέτρες, καλό να προσέχει να μην τρέχει σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί γίνονται πολλές κατολιστήσεις. Ξέρεις κάτι που δεν αναφέραμε? Τι? Ότι η διαδρομή οδικός, δηλαδή αν κάποιος το συνδυάσει οικογενειακά, είτε με τα παιδάκια του, είτε με τη γυναίκα του, είτε με φίλους, η διαδρομή μέρα οδικός είναι μια καταπληκτική διαδρομή. Ναι, περνώντας από Άγια Νηρόσο. Ειδικά άνοιξη, φθινόπωρο, καλοκαίρι είναι καταπληκτικά. Ναι. Είναι όλα ανθισμένα, έχει ποτάμια. Δύρφη, σωστά τα λέω, περνάμε όλα πολλά αυτά. Δύρφη δεν περνάς. Η Δύρφη είναι νότια, προς νότια πλέον. Όχι, εκεί πάνω στο Καντήλι. Το Καντήλι. Το Καντήλι. Ναι. Είναι... Ωραίες περιοχές, καταπράσινες, τρεχούμενα νερά. Φοβερά, φοβερά, φοβερά. Και από την πλευρά, από εκεί, από το Ναι Γιάννη το Ρώσο, που έτυχε και έχει πάει και εσύ. Πολύ ωραία μέρη. Εκεί έχει πάθει και κάτι ζημιές, κάτι οδηπορικά δυνατά με τον Παντελή. Ο Παντελής όταν είναι. Κοίτα, ο Παντελής έχει μπει φέτος δύο φορές στα μάξι. Την πρώτη μείναμε από τρόμπα βενζίνη στο Μαντούδι. Ο Παντελής στέει. Εντάξει, ρε φίλε, κοίτα να δεις, δεν φταίει. Εντάξει. Αλλά. Ήταν και ο Ζάβρας μαζί σας. Ο Ζάβρας κοιμόταν. Γιατί φταίει ο Παντελής. Ο άλλος φωνάζε. Εντάξει. Αλλά το πιο κουφό ήταν ότι μετά από ένα μήνα που φτιάχτηκε τα μάξη και πήγαμε στο Κιάτο για ψάρεμα, στην επιστροφή βάρεσε μπιέλα. Τώρα πες με εσύ τώρα. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Εγώ να πω ότι έχει τύχει να δούμε ντόπιους. Είναι πάρα πολύ φιλόξενοι ντόπιοι και μπορούμε να μάθουμε και πολλές πληροφορίες αν είμαστε, να το πω έτσι, φιλικοί. Δεν έχουν πρόβλημα να μας πούνε οι ντόπιοι ψαράδες πράγματα, να πιάσουμε την κουβέντα με τους ψαράδες τοπικούς κτλ. Καλύτερη περίοδο ποια θα έδινες ψαρευτικά? Καλύτερη περίοδος και από θέμα, να πούμε και βάρκα και απ' έξω, είναι από Οκτώβρη, Νοέμβρη, εκεί θα λέγα εγώ. Και εγώ θα προτιμούσα Γενάρη-Φλεβάρη πάντως. Δηλαδή έχω επισκεφτεί το σημείο Γενάρη-Φλεβάρη και για καλές τσιμπούρες. Για casting μιλάς. Και για εκλέζικο. Δηλαδή με λανούρια πιο πολλά πιάναμε Γενάρη-Φλεβάρη και τσιπούρες. Κοίτα, ξέρω άνθρωπο που Δεκέμβρη μηνά, ναι, έχει πάει στους ωραίους στο Φάρο με ακροβάτι και έχει βγάλει τσιπούρες, ας πούμε. Επειδή ξέρω ποιος είναι. Χειμώνα με πολύ παγωνιά έχει πάει. Ξενύχτησε εκεί πέρα ο άνθρωπος. Εντάξει, πήρε τις τσιπούρες του, έφυγε, δεν είπε τίποτα. Κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια μας το αποκάλυψε και εμάς. Αλλά εγώ θεωρώ ότι Οκτώβρη-Νοέμβρη είναι η καλύτερη εποχή. Εντάξει. Για τσιπούρες. Εκεί. Και κυρίως από το κομμάτι από τα Λουτρά έδιψου. Να σε ρωτήσω κάτι. Μας ανέφερες σκαρτσίνια Φαραώ τον Ατάλο. Η Πορφύρα, γιατί δεν την ανέφερες? Επειδή ξέρω ότι έχουν βγει πολλοί. Είπα. Είπες για Πορφύρα, είπες για σκαρτσίνια, είπες. Είπα. Και Πορφύρα είπα. Μήπως το πες πολύ σιγά, γενικά? Όχι. Εγώ να ξέρεις, εμείς πάνω στην Εύβοια κατασκευάζουμε μικρά κοφίνια, χιούρτους, διαφορετικούς από αυτούς που πουλάνε τα μαγαζιά,
Έλα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. 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 Θα πάμε σε